Για όλα αυτά η δικαιοσύνη. Σε αυτό καταλήγουν οι συγγενείς της αδικοχαμένης 34χρονης ζωής, οι οποίοι επισημαίνουν πως ο 27χρονος δεν έπρεπε να έχει αφαιθεί ελεύθερος, αφού λόγω του βεβαρημένου ιστορικού του, ενώ χαρακτηριστικά ο ξάδερφος της ζωής, κύριος Νίκος Λουκίδης, διαρωτάται ποια δικαιοσύνη άφησε ελεύθερο αυτό το κτίνος να διαπράττει τέτοια εγκλήματα. Έχουμε πάθει μεγάλο σοκ. Από ό,τι ακούμε, έχει ξανακάνει βιασμό και έχει δικαστεί με 6 μήνες φυλακή και έδωσε ο μπαμπάς του λεφτά και βγήκε έξω. Πρέπει να επανέλθει, κατά τη γνώμη μου, η θανατική ποινή, σημειώνει ο θείος της ζωής, κύριος Δημήτρης Δαλακίδης. Εμείς, η ξαδερφούλα μας, τη θάψαμε. Το ερώτημα είναι ένα. 5 μήνες προφυλακιστέως, αυτό το κτίνος, ποια δικαιοσύνη τον άφησε ελεύθερο να ξαναδιαπράξει τέτοια εγκλήματα? Αυτό μόνο. Έχουμε πάθει σοκ μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, και τα έχετε πάρει όλα τα στοιχεία από αρμόδιες υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι φρικιαστικό. Από ό,τι ακούμε εμείς, έχει ξανακάνει πάλι τέτοια, όχι έγκλημα βέβαια, αλλά βιασμό έχει κάνει και έχει δικαστεί με 6 μήνες φυλακή, λένε, και έδωσε ο μπαμπάς του 30.000 ευρώ και βγήκε έξω. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Αυτός πρέπει να τιμωρηθεί και να επανέλθει, κατά τη γνώμη μου, η θανατική ποινή. Ή να μην είναι εξαγοράσιμη η ποινή που θα πάρει. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Η ζωή τι κοπέλα ήταν? Η ζωή ήταν ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι. Ήταν τόσα χρόνια κάτω στη Θεσσαλονίκη και δεν την πήραξε κανένας. Μόλις ήρθε εδώ δύο μέρες έκατσε και έπαθε αυτό που έπαθε. Ήταν ένα πλάσμα χαμογελαστό, ένα πλάσμα ευχάριστο σε παρέα. Και από βραδύς πήγε και κάτω στο φανάρι που κατάγεται η μητέρα του, άναψε το καντήλι της γιαγιάς της, του παπά της, του παππού της, χόρτασε τα ξαδέρφια της και όταν ήρθε εδώ έπαθε αυτό που έπαθε. Σοκαρισμένοι παραμένουν μέχρι και αυτή τη στιγμή οι συγχωριανοί του 27χρονου που δεν μπορούν να διανοηθούν πως ο ίδιος έφτασε στο σημείο να διαπράξει ένα τόσο φρικιαστικό έγκλημα. Πόσο δέχτηκε το χωριό αυτή την είδηση? Το χωριό, το ξαναλέω, είναι σε πάρα πολύ βαρύ κλίμα. Σε μεγάλη κατάθλιψη όλο το χωριό είναι αναστατό από αυτό το πράγμα που έγινε. Είχε και παλιότερα προβλήματα με τη δικαιοσύνη? Ναι. Πρωτού 15 μήνες έγινε αυτό που πάλι που επανάλαβε τώρα και καταδικάστηκε, πήγε, κάθεσε 5 μήνες φυλακή, βγήκε. Για μένα πρώτα φταίει η δικαιοσύνη και μετά φταίει ο ίδιος ο... Περιμένατε να κάνει κάτι ανάλογο κι αυτός, ε? Περίμενε το χρύο. Ήταν σκληρό παιδί. Ήταν σκληρό παιδί. Γιατί από μικρός είχε παραβατική... Ναι. Είχε πολλές παραβατικές συμπεριφορές, πράξεις. Η 34χρονη ζωή που διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στην Ξάνθη για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με την οικογένειά της, επέστρεφε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι της, μαζί με μία φίλη της από νυχτερινή τους διασκέδαση. Λίγα μόλις τετράγωνα πριν από το πατρικό σπίτι της 34χρονης, οι δύο φίλες αποχωρίστηκαν χωρίς τίποτα να προμηνύει τα όσα δραματικά θα ακολουθούσαν. Στο σημείο του αποχαιρετισμού βρέθηκε ο 27χρονος δράστης, ο οποίος και ακολούθησε τη ζωή μέχρι το σπίτι της. Όταν αυτή έβαλε τα κλειδιά στην πόρτα της οικοδομής, στην οποία διαμένει η οικογένειά της, ο 27χρονος επιτέθηκε και ασκώντας σωματική βία, τη βίασε με φρικιαστική μανία, ενώ παράλληλα την κτύπησε, κακοποιώντας την βάναυσα. Αμέσως μετά, ο 27χρονος αφαίρεσε από σταθμευμένα μηχανάκια στην πιλωτή της οικοδομής 34χρονης βενζίνη, με την οποία την περιέλουσε και την έκαψε ζωντανή. Ανάστατη από τις φωνές η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι με τους κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια αντικρίζοντας τις φλόγες. Μη γνωρίζοντας τι ήταν αυτό που και εγώ όταν κάλεσαν την πυροσβεστική. Κάποιος τότε διέκρινε το σώμα της άτυχης νεαρής κοπέλας να φλέγεται. Φώναξε πως καίγεται άνθρωπος, ενώ κάποιος άλλος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά ρίχνοντας νερό. Τραγικές φιγούρες, ο πατέρας και ο αδελφός της 34χρονης που μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει και ακούγοντας την αναστάτωση βγήκαν έξω προσπαθώντας να βοηθήσουν. Τότε αντίκρισαν τα κλειδιά της ζωής που βρίσκονταν ακόμη στην εξώπορτα και κατάλαβαν πως ήταν αυτή που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Στο σημείο κατέφτασε η αστυνομία, ενώ το μερικώς απανθρακωμένο πτώμα της 34χρονης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νεκροψία και νεκροτομή.